Ένταλμα σύλληψης για τον Μπούτι. Ανοιχτά λόγια από την Νότια Αφρική πριν από τη σύνοδο κορυφής των BRICS. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νότιας Αφρικής αναγκάστηκε να παραδεχτεί ανοιχτά το δίλημα της χώρας του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί καλό ιονό για τις διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία ή για την ενότητα των χωρών BRICS. Το κείμενο έγραψε ο Άντριου Κόρυπκο. Η Mail και η Guardian της Νότιας Αφρικής δημοσίευσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Αντιπρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Πολ Μασατίλ, την περασμένη Τετάρτη. Σε αυτό μίλησε ανοιχτά για το δίλημα της χώρας του σχετικά με την προγραμματισμένη συμμετοχή του Προέδρου Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Johannesburg τον επόμενο μήνα. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο ενός εντάλματος σύλληψης για τον Πρόεδρο Πούτιν που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Μασατίλ παραδέχτηκε ότι το θέμα ήταν τόσο μεγάλη σημασία που συμβουλευόταν τον πρόεδρο Σιρίλ Ραμαφόσα σχεδόν καθημερινά γι' αυτό. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής συμφωνεί ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν πρέπει να επισκεφθεί τη Νότια Αφρική. Ο Μασατίλ είπε σχετικά. Ο πρόεδρος Ραμαφόσα μίλησε με τον πρόεδρο Πούτιν και τον συμβούλεψε να στείλει έναν εκπρόσωπο στη Σύνοδο Κορυφής κατά προτίμηση τον Υπουργό Εξωτερικών του, Σεργέη Λαυρόφ. Η ρωσική πλευρά δεν συμφώνησε με αυτό και η Μόσχα ήθελε η ρωσική αντιπροσωπεία να καθοδηγείται από τον πρόεδρο Πούτιν. Αυτές οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ο αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης προηγούμενες αναφορές για το ενδιαφέρον της χώρας του ότι η φετινή σύνοδος κορυφής θα φιλοξενηθεί από κάποιον άλλον όπως η Κίνα ή ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά. Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη για καμιά από τις δύο προτάσεις. Ο αντιπρόεδρος της Νότιας Αφρικής ελπίζει ότι το θέμα θα μπορέσει να επιληθεί πριν από τη δεύτερη σύνοδο κορυφής Ρωσίας Αφρικής στις 27 Ιουλίου, στην οποία ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής σχεδιάζει να συμμετάσχει. Αλλά ζητά επίσης κατανόηση για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Νότια Αφρική. Κυριολεκτικά, ο Μασατίλ επιλέξει είπε «Κατανοούμε ότι δεσμευόμαστε από το καταστατικό της Ρώμης, ICC, αλλά δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε έναν πρόεδρο και στη συνέχεια να το συλλάβουμε. Σίγουρα θα καταλάβετε το δίλημά μας. Θα προτιμούσαμε να μην έρθει ο πρόεδρος Πούτιν. Αλλά δεν μιλήσαμε υπέρ του να μην τον προσκαλέσουμε». Ενημερώσαμε τη Μόσχα ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι προσκεκλημένος, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί καλό ιονό για τις διμερείς σχέσεις ή την ενότητα των χωρών BRICS, διότι δείχνει ότι η Νότιος Αφρική δεν είναι διατεθειμένη να κάνει εξαίρεση από τις υποχρεώσεις της έναντι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην περίπτωση του Προέδρου Πούτιν. Αν και η χώρα έχει επιτρέψει στο Σουδανό πρόεδρο Ομάρα Μπασίρ μια επίσκεψη πριν μερικά χρόνια χωρίς επεισόδια, αν και είναι επίσης καταχωρημένος για σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Από αυτή την άποψη όλα αυτά είναι ακόμα πιο ασεβή επειδή η Ρωσία είναι ένα από τα ιδρυτικά κράτη του οργανισμού BRICS, ενώ η Νότια Αφρική είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί μόνο λίγα χρόνια μετά την επίσημη δημιουργία του οργανισμού. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίπτωση του τότε Σουδανού Προέδρου, θα μπορούσε θεωρητικά να έχει σοβαρές συνέπειες για τη Νότια Αφρική, αν η χώρα αγνοήσει τις υποχρεώσεις της βάσης του καταστατικού της Ρώμης και αρνηθεί να συλλάβει τον πρόεδρο Πούτιν και να τον εκδώσει στη Χάγη. Το Bloomberg ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ότι η Νότια Αφρική θα μπορούσε να χάσει έως και 32,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από εξαγωγές, σχεδόν το 1 δέκατο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Ανορισμένοι από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της, ανταποδώσουν εναντίον της χώρας, εάν δεν είναι πρόθυμη να αντισταθεί στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το εύρημα αυτό βασίστηκε στην εκτίμηση ενός οικονομολόγου για τη μέγιστη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η Δύση στη Νότια Αφρική
ως τιμωρία για την αποτυχία αυτής της χώρας να συμμορφωθεί με τις γεωπολιτικές εντολές της συλλογικής Δύσης. Έτσι, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η συλλογική Δύση θα επιβάλλει τουλάχιστον κάποιες κυρώσεις στη Νότια Αφρική, αν ο πρόεδρος Πούτιν μπορέσει να παραστεί ομαλά στη Σύνοδο Κορυφής Αυτοπροσώπος, ταπεινώνοντας έτσι τη συλλογική Δύση στην παγκόσμια σκηνή. Η Νότια Αφρική έχει συνειδητοποιήσει, έχει αναγνωρίσει ότι βρίσκεται σε δίλημα όπου πρέπει να αποφασίσει αν θα θυσιάσει την αντιυμπεριαλιστική φήμη της, προκειμένου να μειώσει την πιθανότητα οι κυρώσεις να παραλύσουν ακόμα περισσότερο την ήδη εύθραυστη οικονομία της. Ή, αν υπερασπίζεται αυτή τη φήμη για να υποστηρίξει τις δικές της αρχές απέναντι σε πρωτοφανείς διεθνείς πιέσεις. Ο αντιπρόεδρος Μασατήλ σηματοδότησε με τη δήλωσή του ότι η χώρα του προτιμά να μην αναλαμβάνει οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και ως εκ τούτου ευνοεί την πρώτη επιλογή σε βάρος των διμερών σχέσεων με τη Ρωσία και της ενότητας των χωρών BRICS. Έχει συχνά υποστηριχθεί ότι η Νότια Αφρική θεωρεί τον εαυτό της ως το ηγετικό έθνος της Αφρικανικής Ηπείρου. Αλλά η Νότια Αφρική δεν θα ήταν πλέον σε θέση να διεκδικήσει αξιόπιστα αυτό τον ανεπίσημο αυτόκλητο ρόλο, αν συνθηκολογούσε με τις δυτικές πιέσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χώρα πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά πώς θα ενεργήσει τελικά. Η δαμόκλειος σπάθη των δυτικών κυρώσεων θα μπορούσε να είναι απλώς μια μπλόφ, καθώς η Κίνα θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να καλύψει τα κενά που άφησαν οι δυτικές κυρώσεις. Αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ότι η Δύση θα έπρεπε να παραχωρήσει τον στρατηγικό οικονομικό της χώρο σε έναν συστημικό αντίπαλο. Φυσικά, η Δύση μπορεί να είναι πρόθυμη να διακινδυνεύσει το δεύτερο. Δεδομένου ότι η παράλυση της οικονομίας της Νότιας Αφρικής θα μπορούσε να θέσει σε κίνηση το σενάριο της αλλαγής καθεστώτος στη χώρα αυτή, αυξάνοντας δραστικά την πιθανότητα ότι το σημερινό κυβερνό κόμμα θα αντικατασταθεί από μια φιλοδυτική κυβέρνηση. Αλλά οι κυρώσεις κατά της Νότιας Αφρικής θα μπορούσαν επίσης να γυρίσουν μπούμερανγκ. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς θα αποφασίσει τελικά η Νότιας Αφρική. Αλλά τουλάχιστον τώρα έχουμε μια σαφέστερη ιδέα για το δίλημα, αφού ο Μασατήλια παρουσίασε ανοιχτά τα γεγονότα που είναι πολύ πιθανό να έχουν προκαλέσει δυσφορία στη Μόσχα. Περισσότερα για το θέμα θα αναφερθούμε. Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, η Ρωσία απορρίπτει την αντικατάσταση του Πούτιν από τον Λαυρόφ στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS. Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία. Η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην αντιπροσωπεία στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS με επικεφαλής τον Σεργέη Λαυρόφ. Η Ινδία και η Βραζιλία από την πλευρά τους δεν υποστήριξαν την ιδέα της διεξαγωγής της συνάντησης στην Κίνα. Οι προτάσεις είχαν γίνει από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Η Ρωσία απέρριψε το αίτημα του Προέδρου της Νότιας Αφρικής Σύριλ Ραμαφόζα να ηγηθεί η ρωσική αντιπροσωπεία στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS τον Αύγουστο από τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και όχι από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Νότιας Αφρικής Πολ Μασατήλ. Επεσήμανε ότι οι συνομιλίες με τον Πούτιν για την παρουσία του συνεχίζονται. Γνωρίζουμε ότι δεσμευόμαστε από το καταστατικό της Ρώμης, αλλά δεν μπορούμε να καλέσουμε κάποιον και στη συνέχεια να τον συλλάβουμε. Θα ήμασταν χαρούμενοι αν δεν ερχόταν. Η Ινδία και η Βραζιλία από την πλευρά τους απέρριψαν την επιλογή της μεταφοράς της Συνόδου Κορυφής στην Κίνα, πρόσθεσε ο νοτιοαφρικανός πολιτικός. Νωρίτερα τα μέλη της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής πρότειναν στον πρόεδρο Σιρίλ Ραμαφόζα τρεις επιλογές για τη συμμετοχή της ρωσικής αντιπροσωπείας. Η πρώτη είναι ότι ο Πούτιν θα εκπροσωπηθεί στη Σύνοδο Κορυφής από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η δεύτερη ότι ο Πούτιν θα παρακολουθήσει τη συνάντηση διαδικτυακά. Σε μια τρίτη επιλογή η Κίνα θα κληθεί να φιλοξενήσει τη συνάντηση. Στις 17 Μαρτίου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε έντολμα σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και την Επίτροπο Παιδιών Μαρία Λάιόβα Μπιλόβα για φερόμενες παράνομες απελάσεις παιδιών από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας στη Ρωσία.
Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου άκυρη, προκλητική και κατηγορηματικά απαράδεκτη. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριαπκόφ εξέφρασε την επεποίθηση ότι η Νότια Αφρική θα χορηγήσει ασυλία στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των BRICS. Η Νότιος Αφρική είχε επικυρώσει το καταστατικό της Ρώμης στη βάση της Συνθήκης για τις Εργασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του. Το γραφείο του αρχηγού του κράτους δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει καμιά πρόθεση να αποφύγει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής υποσχέθηκαν τον Μάιο ότι συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής θα απολάβουν διπλωματικής ασυλίας. Χάρη στην ασυλία αυτή, ένα πρόσωπο δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία της χώρας υποδοχής, απολάβει ασυλίας και δεν μπορεί να συλληφθεί ή να κρατηθεί.